Το ύψιστο δικαίωμα των ανώπτων ατόμων με αναπηρία είναι η ένταξή τους στην κοινωνία και στην εργασία με όρους ισοτιμίας. Η ένταξη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί θετικές διακρίσεις. Αυτή είναι η άποψή μας. Τους ανάπηρους η παράταξή σας τους χρησιμοποιούσε ως το ευάλωτο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δεν μπορούσε να εξαγοράσει με χάρες και να κρατάει σε καθεστώς ισόβιας ομοιρίας. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, με ισοτιμία και με σεβασμό. Και σε ό,τι αφορά και το συμπαθή υποψήφιό σας, τον κύριο Σκουμπρόπουλο, τον οποίο τον σέβομαι και τον τιμώ. Όμως έχω την αίσθηση ότι εσείς δεν τον σέβεστε αρκετά και δεν τον τιμάτε, κύριε Μητσοτάκη, διότι τον περιφέρετε ως λάστρα δεξιά και αριστερά και περιφέρετε την αναπηρία του. Τον χρησιμοποιείτε ως προεκλογικό εργαλείο. Αυτό κάνετε όλες αυτές τις μέρες. Αν το προσθέσω εγώ, γεννάω, γιατί εγώ δεν ζητάω την λύπη σας. Ζητάω να καταλάβετε ποιος είναι και τι θέλω να κάνω σε, αν και εφόσον καταφέρω και φτάσω εκεί. Αυτό που θέλω λοιπόν είναι να αλλάξουμε τον πολιτικό κόσμο, την πολιτική σκέψη. Και ακολουθώ το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που πραγματικά με εντυπωσίασε πολύ θετικά στη μετέπειτα συνάντησή μας που είχαμε για την, να αποφασίσουμε μαζί πού θα κατέβω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν κάτι φοβερό επάνω στη σκηνή που παρουσίαζε του 42 υποψηφίους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έβαλε μία αντίθεση, μία μοναδική αντίθεση, όταν ο Τσίπρας είπε «Μην τους τελειώνουμε, εμάς τελειώνουμε». Ενώ εμείς λέμε είμαστε εδώ ανοιχτοί να κάνουμε διάλογο και να επικοινωνήσουμε. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, με ισοτιμία και με σεβασμό.